Ένα ποιητικό ταξίδι αναζήτησης της ταυτότητας και της ανάγκης του να ανήκεις κάπου παρουσίασε η ομάδα χορού του Φώτη Νικολάου στην Αποθήκη των Σφαγείων σε μια από τις κορυφαίες παραστάσεις των 51ων Δημητρίων. Είναι ένα έργο που ασχολείται με την αντρική τρυφερότητα, κάτι το οποίο νομίζω το έχουμε λίγο... πιστεύουμε ότι οι άντρες βρίσκονται στην απέραντη οχθή και αυτή ήταν έτσι το challenge και η δοκιμασία που ήθελα να βάλω, να δοκιμάσω να δω τα όρια της αντρικής τρυφερότητας και την ανάγκη του άντρα να συνυπάρξει με όμοιους του. Χρησιμοποιώ το σύμβολο του λύκου, ο οποίος επίσης είναι ένα σύμβολο που μέσα χρόνια είναι, θεωρείται το κακό, θεωρείται επιθετικό, θεωρείται μοβόρο, αλλά παρόλα αυτά είναι το πρώτο ζώο στην ιστορία το οποίο ξημερώθηκε, το οποίο είναι μονογαμικό. Φέρνοντας τον άνθρωπο απέναντι στο λύκο, ο χορογράφος τοποθετεί τους ήρωές του σε ένα χώρο χωρίς μνήμη, παλεύοντας να βρουν τη θέση του στην αγέλη. Και πάνω σε αυτή τη λογική, εσύ σε αυτό το έργο, χρησιμοποιώντας πλέον τους άντρες και τους λύκους ως τρυφερές καρδιές που πληγώνονται και που αναζητούν, βρίσκονται σε μια διαδρομή στην οποία αναζητούν τη θέση τους μέσα σε μια γέλη και τη συντροφικότητα.